Νομίζω πως μας είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί, όποια μορφή και να έχει, την ίδια αντιλαϊκή πολιτική θα εφαρμόσει. Οι εκλογές δεν είναι για το λαό. Εμείς, όπως θα κοιμηθούμε το βράδυ πριν τις εκλογές, έτσι θα ξυπνήσουμε και την επόμενη μέρα. Τις ίδιες αγωνίες θα έχουμε και τα ίδια ζόρια. Τις ίδιες ανάγκες για στέγαση, εργασία, εκπαίδευση, περίθαλψη κλπ. Είναι το ίδιο ένοχοι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία για το φωνικό στα Τέμπη, για το ολοκαύτωμα στο Μάτι, στη Βόρεια Εύβοια κλπ. Είναι η ίδια πολιτική που δολοφονεί, που στο βωμό του κέρδους θυσιάζει ανθρώπους, που ξεπούλησε τις συγκοινωνίες, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, την ενέργεια και τώρα το νερό. Το ΤΑΙΠΕΔ πουλάει τα πάντα. Πουλάει ακτογραμμή, πουλάει γυαλό, πουλάει βραχονισίδες. Και στο τέλος, ένας πάντα πληρώνει. Ο λαός. Και με χρήμα και με αίμα. Είδαμε και εδώ στη Σάμμο τον κρατικό μηχανισμό να μην λειτουργεί μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ήρθαν διάφοροι αιρετοί και εκπρόσωποι από το ΙΠΕΚΑ και λέγανε εν ολίγης τι καλή ευκαιρία που είναι ο σεισμός για πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ μας ήρθαν τα σπίτια στο κεφάλι και βγήκε ένα ΦΕΚ με μια διαδικασία δεδαλώδη που για να την ξεκινήσεις έπρεπε να έχεις αρκετά λεφτά στην άκρη. Με πολλές προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν σαν κόφτης στη χρηματοδότηση. Πόσα σπίτια έχουν επισκευαστεί μέχρι σήμερα? Μπορούσαν να υπολογιστούν οι αποζημιώσεις όταν έγιναν οι αυτοψίες και να δοθούν στους πληγέντες άμεσα. Δηλαδή, γιατί κάθε καλοκαίρι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αλλάζει σε ένα βράδυ το Σύνταγμα? Τελικά, όποιος είχε λεφτά για επισκευές και παρέκαμψε τη διαδικασία, ήταν τυχερός. Οι υπόλοιποι περιμένουν ακόμα τη δεύτερη δόση, την τρίτη, άλλες αυτοψίες κλπ. Στηρίζω το Κουκουέμι Λάμδα σαν φίλη της οργάνωσης, γιατί θεωρώ ότι καθημερινά στα ζητήματα που προκύπτουν έχει τα αντανακλαστικά να καταγγείλει, να προβλέψει και να καλέσει τον κόσμο να συσπηρωθεί. Στήριξε την πρωτοβουλία κατοίκων που δημιουργήθηκε με σκοπό να καταγγείλει αυτή την κοροϊδία. Γιατί μετά το σεισμό μας έδειξε και η κυβέρνηση τα δόντια της. Και ας είπε ο Πρωθυπουργός ότι με το Σάμος Πας θα ανακουφιστεί η σεισμόπληκτη Σάμος. Λες και οι σεισμόπληκτοι είναι ξενοδόχοι και μαγαζάτορες. Λοιπόν, καλούμε τον κόσμο να συνεννοηθεί, να συσπηρωθεί σε επίπεδο γειτονιάς αρχικά, στο σωματείο του και να παλέψει για τη ζωή του. Να καταλάβουμε ότι αν ενωθούμε, η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται, είναι υπολογίσιμη και προκαλεί φόβο. Και το βλέπουμε ξεκάθαρα στις διαδηλώσεις πώς η αστυνομική είναι στο πόδι. Στο Καρλόβαση, στις 17 Νοέμβρη του 20, μέσα στην πανδημία, για 15 διαδηλωτές ενεργοποιήθηκαν 60 αστυνομικοί. Σε όλη την πανδημία, ο σχεδιασμός ήταν ατομική ευθύνη, αφού δεν άντεχε το σύστημα υγείας. Αλλά στη διαδήλωση όμως έπρεπε να φροντίσουν να μην υπάρξει διασπορά. Εκεί η ατομική ευθύνη δεν αρκούσε. Η επιθετική πολιτική που δεχόμαστε είναι οργανωμένη και έχει πολλά εργαλεία. Την καταστολή σε κάθε διαμαρτυρία. Προετοιμάζει το έδαφος για τα χειρότερα που έρχονται. Με τα power pass, τα επιδόματα ασίτησης, αποπροσανατολίζει. Βγαίνουν τα σκάνδαλα σαν άσος από το μανίκι. Διχάζει. Εδώ στη Σάμμο το χειμώνα είμαστε τουρκοφοβικοί και το καλοκαίρι τουρκόφιλοι. Λες και δεν έχουμε τις ίδιες ανάγκες, δηλαδή η λαϊκή οικογένεια η Σαμιώτικη με τη λαϊκή ας πούμε τη Σμύρνης έχει άλλες ανάγκες. Μας εμπλέκει σε πολέμους. Οι βάσεις του ΝΑΤΟ από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη σημαίνουν αυτομάτως εμπλοκή σε κάθε πολεμική επιχείρηση. Θυσιάζει τα πάντα στο βωμό του κέρδους. 38 παράδειγμα, η Βόρεια Εύβοια. Κάηκε με οργανωμένο σχέδιο με σκοπό να αλλάξουν οι χρήσεις γης με συνοπτικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τεκμήρια, τις μέρες που η φωτιά ήταν σε εξέλιξη, ανέβηκε στη διάβγεια η μελέτη της Τέρνα για την περιοχή. Προφανώς, οι γεωργικές χρήσεις ήταν εμπόδιο για την τουριστική και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υποβαθμίστηκε η αξία της γης σε λίγες μέρες για να αναλάβει δράση ο μελετητής. Η τακτική της χαμένης γης, εντάξει, εφαρμόζεται από το 2ο αιώνα π.Χ. και είναι αρκετά δοκιμασμένη. Επίσης, έχουμε και εμείς περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
Και μακάρι να μην είμαι κι εγώ μάντης κακών για την περιοχή. Τελικά, για το λαό δεν υπάρχει κανένα δίλημα. Η ίδια πολιτική πρόκειται να εφαρμοστεί. Οι εκλογές είναι το εργαλείο της όποιας κυβέρνησης να πάρει τη συγκατάθεσή μας για να έρθουν τα χειρότερα. Καλούμε τον κόσμο να συσπηρωθεί σε επίπεδο γειτονιάς, κοινότητας, αλλά και ευρύτερο, να παλέψει για τη ζωή του, να διαμαρτυρηθεί. Να στηρίξει το κουκουέ Μιλάνδα, γιατί όπως λέει και το κεντρικό μας σύνθημα, για να ζήσουμε πρέπει να αγωνιστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και την Ιωάννα Χουβαρδά και νομίζω ότι, παρόλο που πολλά έχουμε βέβαια να πούμε και να συζητήσουμε, ότι κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Δίνουμε ραντεβού την εργατική Πρωτομαγιά και στις εκδηλώσεις και τις συζητήσεις που θα κάνουμε όλο το επόμενο διάστημα σε όλο το νησί. Ευχαριστούμε πολύ.